Με το βλέμμα μονίμως στραμμένο στην Αθήνα είναι η Άγκυρα. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τη Μαρία Ζαχαράκη, την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη. Μαρία, το χαβά του ο Τσαβούσογλου, τι τον ενόχλησε πάλι? Ο οποίος πήρε σήμερα αυτό στη σκητάλη, θα λέγαμε, Βλαμπία, καλό μεσημέρι, τη σκητάλη της ανθεληνικής ρητορικής. Είχαμε δει όλες τις προηγούμενες ημέρες, κάθε μέρα σχεδόν, ο Υπουργός Άμυνας, ο Γουλουσιακάρ, να μιλάει. Σήμερα λοιπόν ο Μαυλού Τσαβούσογλου βρέθηκε στην Ατάλεια, εκεί όπου είναι η εκλογική του περιφέρεια. Και σε ομιλία του λοιπόν είπε χαρακτηριστικά ότι αφήνουμε όσους εποφθαλμιούν τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο στη μιζέρια τους, είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας βέβαια πολύ σαφείς αιχμές κατά της Ελλάδας. Γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε δει ότι βάλουν σε κάθε σχεδόν προεκλογική ομιλία τους όλοι οι υπουργοί, βάλουν κατά της Ελλάδας. Παίρνει λοιπόν πλέον εκείνος τη σκητάλη, όπως είπαμε σήμερα. Χθες ήταν ο Φουάτ Οκτάη, ο οποίος, όπως ακούσαμε, ενοχλήθηκε πάρα πολύ από την φωτογραφία του Κωνσταντίνου Φλόρου, ο οποίος όμως, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, χθες προχώρησε και σε μια απροκάλυπτη προειδοποίηση κατά της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι όταν ο Ερντογάν λέει ότι μπορεί να έρθει με μια ξαφνικά, ότι το εννοεί και ότι δεν είναι λόγια του αέρα, ότι θα γίνει, είπε. Μάλιστα. Όταν λέει κάτι η Τουρκία, θα το κάνει. Και στο ίδιο μήκος κύματος βέβαια ήταν και ο Χουλουσί Ακάρ, ο Υπουργός Άμυνας και πάλι, ο οποίος έλαβε ξανά το ρόλο του δικαστή της Ελλάδας και μίλησε για το περιστατικό στο Φαρμακονήσι και κατηγόρησε για άλλη μια φορά την Ελλάδα για τα νησιά και την αποστρατικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο.